Γεννήθηκα στο Μένικο το 35 και θυμάμαι ότι τα παιδικά μου χρόνια ήταν ένα μέρος της ζωής μου από τα πιο καλά. Τη θεία τη Γεωργούλα εγνώρισα την το 55. Ένιωσα μια ιδιαίτερη αγάπη για αυτόν το άτομο. Αραβωνιαστήκαμε το 56, το 57 επαντρευτήκαμε. Είμαστε παντρεμένοι, εμείνησκα στη Λεμεσό. Και τότε ήταν που υπήρχε η ΟΚΑ που θέλαν να διώξουν τους Άγγλους από την Κύπρο. Εβάζασαι κατοίκον περιορισμό από τους 14 μέχρι τους 27. Δεν μπορούσα να δουλέψω. Δώσεις. Ήρθε σε ένα διάστημα που εχρωστούσα 28 λίρες. Και αναγκαστήκαμε, ήταν η κουνιάδα μου εδώ και λέει μας να σας στείλω πρόσκληση να έρθετε να δουλέψετε 1-2 χρόνια, να ξοφλήσετε και να πάτε πίσω. Δεχτήκαμε. Έκαναμε 9 μέρες, ήρθαμε, θυμάμαι, φτάσαμε στο Λονδίνο, στο Βικτόρια, το Σαββάτο βράδυ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που συναντήσαν οι Κυπρέιδα μέσα τότε, ξέρεις ποιον ήταν. Όταν είχες μικρά παιδιά, δεν σε βάλα. Δεν σου διούσα σπίτι να μένεις οι Άγγλοι. Άμα σε νοικιάζαν τότε σπίτι ή ένα διαμέρισμα, έβαλαν μας όρους. Η ώρα 11 έπρεπε να είμαστε σπίτι. Πιο αργά εκλείαν την πόρτα και δεν μπορούσαμε να πούμε σπίτι. Οι Άγγλοι ήταν αφιλόξενοι. Ήταν κρύος λαός. Είχαμε ένα γάμο και ήταν μια οικογένεια γνωστή μας. Και μας στέλναμε ότι το Σαββάτο έγινε και η εισβολή. Επειδή υπήρχαν οι ώρες. Και λέμε τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε. Ο γιος της αδερφής μου τον επιάσει οι Τούρκοι. Και δεν ξέρασε πού ήταν. Τηλεφωνούσαμε να ρωτούσαμε τι να που γίνεται με το Χριστάκι, δεν μάθετε νέα, τίποτα. Που επηρεαστήκαμε, αλλά τι να κάνουμε, εμείς είμαστε εδώ μέσα πιο. Να μείνετε στερισμένοι εδώ μαζί μας για τις επόμενες 2 ώρες στη συχνότητα του Λονδίνου που μιλάει ελληνικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλή ακρόαση. Παρόλο που έχει 60 χρόνια που ζω στην Αγγλία, εγώ είμαι Κυπρέος. Και λέω τους όσα χρόνια κι αν κάνω, εγώ έμεινα Κυπρέος. Βλέπω τις ειδήσεις από την Κύπρο, μου αρέσει. Γι' αυτό λέω τους εγώ Κυπρέος γεννήθηκα, Κυπρέος δεν θα πεθάνω. Κάτι τι το άλλο, τα φαγιά μας. Είναι κυπριακά εμείς. Εγώ που κάνω συνεχώς, θα κάνω τα σουγλάκια μου, τα σεφταλιά μου, το οφτό μου, το κλέφτικο μου. Εγώ προσπαθώ πάντοτε κάτι να κάνω. Αν είναι το καλοκαίρι, η ώρα 10 μπαίνω σπίτι. Να φυτέψω, να πάω στις ντομάτες, στα αγκουράκια, στα τότε. Προσπαθώ να κάνω κάτι. Και όταν ακούσει ότι κάνω έτσι πράγματα, λέω, πώς είναι δυνατό. Ενώ τους εγώ έτσι κάτσα ακόμα. Η Κύπρος, μου έρχεται η παιδική μου ηλικία πριν φύγω από την Κύπρο. Γιατί ήταν η πιο καλή μου ηλικία. Τίποτε άλλο. Αυτή είναι. Πάω στην Κύπρο, μου αρέσει, αλλά πρέπει να γυρίσω εδώ μέσα. Απολάμβανα τη ζωή στην Κύπρο τότε. Γιατί δεν είχα πρόβλημα. Αυτή είναι.